αυτό το παιδί που απέμεινε ορφανό, μόνο του πλέον στην κοινωνία, χωρίς καμία υποστήριξη. Το δικό μου πλέον παιδί. Έτσι. Το τρίτο δικό μου παιδί. Έτσι. Έτσι. Κυρία Στεφανή, και ας ευχηθούμε κλείνοντας, γιατί έχω λίγα δευτερόλεπτα για να κλείσουμε. Ας ευχηθούμε αυτή τη φορά τουλάχιστον η πολιτεία, ξεκίνησα από την αρχή της εκπομπής να επισημαίνω το ρόλο της, αυτή τη φορά τουλάχιστον η πολιτεία να μην κοφεύσει, γιατί από υποσχέσεις έχουμε ακούσει πολλές και έχω τσακωθεί με αρκετούς για αυτή την υπόθεση και από την τοπική αυτοδιοίκηση. Πολύ έχω τσακωθεί στο παρελθόν. Αυτή τη φορά να μην κοφεύσει η πολιτεία και να στηρίξει αυτό το παιδί. Αυτό το 24χρονο παλικάρι που τώρα έχει μείνει ολομόναχο. Κυρία Στεφανίδου, και η πολιτεία πρέπει να κλείσει. Να μην κοιτάζει μόνο και να μην κίδεται των δικαιωμάτων μόνο του κατηγορουμένου. Να αλλά να βλέπει και έχετε τη μνήμη του νεκρού παιδιού και καθώς και την οικογένεια. Γιατί γίνεται μια μάχη για τα δικαιώματα του κατηγορουμένου. Έχετε δίκιο, πρέπει να κλείσουν. Τι γίνεται όμως με τη μνήμη του παιδιού που έτσι σε αυτό το παιδί, να πούμε και να κλείσουν. Τη ζωή. Πρέπει να κλείσουν. Και αυτοί δεν έχουν, αν θέλετε, την πρέπει ανάγκη της πολιτείας, οι συγγενείς, η οικογένεια, πρέπει η μνήμη του παιδιού. Πρέπει να κλείσουμε, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια. Καλό απόγευμα στον κόσμο.